Ξεπεράσαμε το θέμα της ποινικής δίωξης για αυτό που λέγαμε προηγουμένως, Παναγιώτη, ότι δεν διώκεται εάν σε διαπραγμάτευση. Σε διαπραγμάτευση, όταν ως πλήρη εξούσιος του ελληνικού κράτους, όταν διαπραγματεύεσαι με άλλο κράτος και από πρόθεση προκαλείς βλάβη στη χώρα σου, αυτό τιμωρείται με κάθριξη, ως κακούργημα. Δεν ισχύει πλέον. Καταργείται. Λες από πρόθεση αν το από πρόθεση. Πάντα πρόθεση. Πάντα. Από πρόθεση. Στα από πρόθεση δική μου. Και αυτό είναι. Βέβαια. Πρόσεξε. Ναι. Να σου πω όμως, Χριστίνα μου. Οι προθέσεις οι δικές μου είναι να διαπραγματευτώ με το Δολατόλα για το καλό της εκπομπής μου. Και τελικά η δική μου διαπραγματευτική ικανότητα στο χειρισμό με το Δολατόλα αποδεικνύεται ότι είναι επιζήμια για το σταθμό τον οποίο δουλεύω. Και το καταστρέφω το σταθμό τον οποίο δεν δουλεύω. Νομίζω ότι το θα υποστεί μεγάλη οικονομική ζημιά. Εγώ θα πω δεν είχα πρόθεση, ρε παιδιά. Ναι. Μεγάλη διάθεση πήγα. Ο Δελατόλας με τουμπάρισε. Ή δεν φρόντισα να είναι καλή συμφωνία. Δεν φταίω εγώ, Θοδωρή Κυριακού. Με κατέστρεψε το σώμα με μένα, ρε. Εγώ φαλήρισε το μαγαζί. Αυτό μου λέτε τώρα. Ένα λεπτό, κύριε Παπαδάκη. Για τη χώρα τώρα. Με μεγάλη, με μεγάλη σαφήνεια, γιατί είναι διακεκριμένο δημοσιογράφο από του Πριτάνη, θα λέγα εγώ, του δικαστικού ρεπορτάζ, ο Παναγιώτη ο Στάθη. Έχει τεράστια εμπειρία μαζί με την Κατερίνα την Κατή, τη Μίνα τη Μουστάκα, τη Σοφία τη Φασουλάκη. Πρέπει να τα λέμε αυτά τα παιδιά, γιατί είναι η ζωντανή ιστορία του δικαστικού ρεπορτάζ. Έτσι. Ποιο είναι το θέμα. Το 151 είναι ένα άρθρο που μέχρι στιγμή δεν έχει εφαρμοστεί. Το είπαμε, το είπε και ο κύριο καθηγητή. Η πρόθεση. Μπορεί εσύ να λες ότι δεν έχω πρόθεση. Εδώ σκοτώνουν ανθρώπους με το πιστόλι να αχνίζει ή κάνει και λέω: εγώ δεν είχα πρόθεση να τον σκοτώσω. Αυτό έβαλε το κεφάλι του στην πορεία της σφαίρας. Από εκεί και πέρα, το αν έχεις πρόθεση, αν είναι αμέλεια, θα το πεις στα επιχειρήματά σου. Ο κατηγορούμενος δεν έχει και υποχρέωση να πει την αλήθεια. Είναι πολύ το δικαστήριο θα το κρίνει. Αλλά το σίγουρο όμως είναι. Μην κάνουμε Αντώνη, το σίγουρο όμως είναι ότι. Γιατί το καταργεί ένα άρθρο που μέχρι στιγμή. Δεν έχει δεν νομολογία. Είναι, τι σε φοβίζει, θέμα, μάλλον κύριε, τι σε προβληματίζει. Κάνει μια διαπραγμάτευση για το κράτος το βλέπετε... και είναι επιζήμια. Άστο να υπάρχει. Αν έχει δόλο, πρέπει να τιμωρηθεί. Έγινε σαφές.